Ο Στέφανος Κασελάκης, καλώς ήρθατε. Είναι η πρώτη σας τηλεοπτική συνέντευξη. Άρτη αφιχθής δε από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Η πρώτη συνέντευξη μετά την κάλπη των ευρωεκλογών. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από την αποτίμηση του αποτελέσματος. Επιτρέπετε να σχολιάσω για 10 δευτερόλεπτα κάτι που μόλις είδα. Ό,τι θέλετε. Λέμε για τον ανασχηματισμό που πάει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Και ενδιαφέρον ότι αναφέρεστε και σε πασοκογενή στελέχη μέσα στην κυβέρνησή του. Όταν η πολιτική που εφαρμόζει, μόνο παραδοσιακό Πασόκ δεν είναι. Είναι μια στιγμή νεοφιλελεύθερη πολιτική, δηλαδή να έχει το κέρδος στον πυρήνα του εσύ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί παραπονιούνται οι άλλοι μισοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι δεξιοί, όταν οι πασοκογενείς εφαρμόζουν δεξιά πολιτική. Γιατί δεν είμαστε εμείς μέσα στην κυβέρνηση. Λέω, και είναι πασοκογενείς. Ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Πιερακάκης. Και εφαρμόζουν μια. Και εφαρμόζουν μια. Πασοκογενείς, Πιερακάκης. Όχι, δεν είναι. Πασοκογενείς, ναι. Πασοκογενότατος. Άρα λογικό είναι. Εφαρμόζουν μια δεξιά πολιτική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις ρίζες τους. Άρα να μην παραπονιούνται οι δεξιοί. Ποια πολιτική. Α, οι δεξιοί να μην παραπονιούνται. Για τους πασοκογενείς πλέον δεξιού. Πήγατε στον ανασχηματισμό. Θεωρείτε ότι θα έχει ένα νόημα, μπορεί να όχι, κάνει δεν να έχει. Είναι ανακύκλωση αυτό το οποίο θα κάνει. Και όντως πιστεύω ότι θα τιμωρήσει μερικούς υπουργούς που είπαν βλακίες προεκλογικά, όπως για τα απορρυπαντικά. Mm-hmm. Κύριος Κέρτς, δηλαδή θα έπρεπε να τιμωρούσει κατά τη γνώμη μου και την μεγάλη ελαζονία του κύριου Γεωργιάδη με τους κάφρους και τα ανθρωπάκια για τους νοσηλευτές. Άρα και ζητήματα αλλά συγχρόνως, ήθους, λέτε εσείς. Βεβαίως, αλλά τώρα έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος ψεύδεται για την παρουσία του καθολικού επισκόπου στην Κέρκυρα με την συνταξιούχο γυναίκα που του λέει ότι δεν βγάζει το μήνυμα και των 40 ευρώ. Άρα δεν ξέρω πλέον ο πύχης της ηθικής εκεί πέρα. Να πάμε, κύριε Πρόεδρε, αν δεν έχετε αντίρρηση όμως λίγο στα δικά σας και στην αποτίμηση του αποτελέσματος, γιατί γι' αυτό νομίζω συνεδρίασε η κοινοβουλευτική σας ομάδα. Είπατε πριν από λίγο στους βουλευτές του κόμματός σας ότι αντέξαμε και τι κάναμε, μειώσαμε τη διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο διακηρυγμένος προεκλογικός σας στόχος δεν ήταν αυτός. Δηλαδή, δεν είπατε ότι εγώ πηγαίνω σε αυτήν την κάλπη για να μειώσω τη διαφορά μου. Δεν γράψατε δύο μπροστά που είχατε πει ότι θα μπορούσατε να το πετύχετε. Η Νέα Δημοκρατία ακόμα και τώρα έχει κανονικό double score και έχετε χάσει και περίπου 340.000 ψηφοφόρους. Μαθηματικά να μην... Συγγνώμη, και ούτε κόψατε πρώτο στο μνήμα των εκλογών όπως είχατε δηλώσει 20 Μαΐου στο downtown. Δηλώσατε ότι είναι εφικτό ακόμα και να κόψουμε το μνήμα πρώτη. Πάμε να απαντήσουμε σε αυτό, γιατί το πλαίσιο πάντα μετράει. Πρώτα απ' όλα, επειδή αναφερθήκατε σε έναν μαθηματικό όρο, δεν είμαστε πλέον σε double plus score, το έχουμε μειώσει. Σε double αυτό. Κανονικό όμως, Είμαστε λιγότερο. Είναι 28-14. Είμαστε στο 15 φορές το 2, είναι 30. Θέλετε να πούμε 29,8. Είναι μεγαλύτερο από τις Νέες Δημοκρατίες. Εάν είναι να μιλάμε με όρους στοιχηματικούς ή μαθηματικούς, να είμαστε αντικειμενικοί. Είχαμε μια διαφορά από το 17,8 μέχρι το 41, πριν από έναν χρόνο μόνο. Και αυτή τη στιγμή, μετά από δύο διασπάσεις, και ειδικά αν βάλεις και στον υπολογισμό την μεγάλη απώλεια που είχαμε στην Ροδόπη και στην Ξάνθη εκλογικά, στην ουσία κρατηθήκαμε στις ίδιες δυνάμεις που είχαμε πέρυσι, ενώ η Νέα Δημοκρατία κατέρευσε από το 41 στο 28. Και να συμπληρώσει κάτι άλλο. Ο βασικός σας αντίπαλος έχασε 13 μονάδες και εσείς αντί να καρποθείτε από αυτό, γιατί όπως θυμόμαστε εμείς ίσως και τον παλιό δικοματισμό, κανονικά το δεύτερο κόμμα μπορεί να παίρνει και απευθείας από το πρώτο, έτσι. Χάσατε κι εσείς, χάσατε άλλες 3 μονάδες. Όχι, ποιοτικά ήταν η πρώτη φορά που είχαμε εισρωή από τη Νέα Δημοκρατία εδώ και χρόνια. Άρα αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Δεύτερον, κερδίσαμε δυναμικά κοινά, όπως είναι οι νέοι 17-35. Mm-hmm. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη για μας για τα επόμενα χρόνια. Τρίτον, βγήκαμε πρώτοι στους αναποφάσεις τους. Και τέταρτον και πιο βασικό, και να είμαι ξεκάθαρος, δεν πετάω από τη χαρά μου, το έχω πει ειλικρινά αυτό, αλλά να λέμε και τα πράγματα με κάποιο τρόπο αντικειμενικό. Για μένα το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι ανακτήσαμε την δυνατότητα να είμαστε πρώτοι
στις λαϊκές συνοικίες. Χάσατε 343.000 ψήφους. Όλη η συμμετοχή ήταν χαμηλότερα. Όλη η συμμετοχή ήταν χαμηλότερα. Να πάμε και σε αυτό. Για όλα τα Πρόεδρε, κόμματα. Δεν μπορώ να τελειώσω. Κανονικά, συγγνώμη. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να τελειώσω. Έχω πολλές εκλογές στη ζωή μου. Αυτό το οποίο έλεγα. Ναι, θα το πω αμέσως. Αν μου επιτρέπετε, θα τελειώσω το οποίο έλεγα. Ναι, ολοκληρώστε το. Λοιπόν, όταν μικραίνει τη διαφορά σου σε απόσταση αναπνοή πλέον. Αναπνοή. Βεβαίω. Στη δυτική Αθήνα, στον Πειραιά, στην Αχαΐα. Πάει να πει ότι κάτι αλλάζει. Είμαι πολύ υπερήφανος που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθεί αντάξιος των συστηκών σε αυτά τα κοινά από τα οποία άρχισε και ο κόσμος αυτός έχει την δέσμευσή μου ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα για το καλό του. Πολύ καλά. Πάμε όμως να δούμε λίγο το αποτέλεσμα και την άλλη πλευρά. Πρώτη φορά ακούω τον δεύτερο και μάλιστα δεύτερο με 14 μονάδες πριν να πανηγυρίζει, αλλά θα το δεχτώ και αυτό. Με κάθε σεβασμό δεν νομίζω ότι πανηγυρίζει. Ναι, να χαίρεται. Να χαίρεται. Είπα κύριε Πρετεντέρη, είπα κυριολεκτικά, δεν πετάω από τη χαρά μου. Άρα πώς λέτε ότι χαίρομαι. Θα δεχτώ. Να μιλήσετε να λέτε την αλήθεια αυτό. Ότι πήγατε καλύτερα του αναμενόμενου. Εγώ θα δεχτώ και τις δυσκολίες που είχατε. Και θα δεχτώ επίσης ότι είστε και φρέσκος αρχηγός. 9 μήνες αρχηγός είστε. Άρα δεν πρέπει να κρυφτείτε. Είμαι μεγάλο παιδί, δεν έχω ανάγκη να μου πει κάποιο δεν σε ξέραμε πριν ένα χρόνο, είσαι μικρός, μαθαίνεις και πολύ τα ωραία. Όντως είμαι ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο ελληνικός λαός με τίμησε και εμένα και το ΣΥΡΙΖΑ και το εξαιρετικό ψηφοδέλτιό μας. Είμαστε και πάλι στις ευρωεκλογές εξωματική αντιπολίτευση. Και να προσθέσουμε και κάτι, επειδή αυτό δεν είναι μια διαδικασία εθνικών εκλογών, είναι ευρωεκλογές. Και το πλαίσιο της Ευρώπης μετρά. Όχι, μετρά το πλαίσιο της Ευρώπης. Και πιο χαλαρές εκλογές. Εντάξει, είναι χαλαρές εκλογές, αλλά έχουν σημαντικό κύβευμα. Αλλά το πλαίσιο της. Πρώτα να τελειώσω αυτό το οποίο λέω και μετά θα κάνω την ερώτησή σας. Το πλαίσιο της Ευρώπης είναι ένα πλαίσιο στο οποίο καλπάζει η ακροδεξιά. Καλπάζει η αποχή επίσης. Δεν μαζέψατε όμως την αποχή και εσείς από την πλευρά σας. Όλη η Ευρώπη με ελάχιστες εξαιρέσεις έχει πάει προς την δεξιά. Και σε εθνικιστικές κορώνες. Γιατί? Διότι οι Βρυξέλλες δεν εμπνέουν πλέον. Έχουν γίνει διευθυντήριο συμφερόντων. Και ο κόσμος σου λέει, εάν δεν συμμετέχω στην οικονομική δράση, στην οικονομική δραστηριότητα αυτής της οικονομίας όπως την έχει φτιάξει η κοινή αγορά, τότε τουλάχιστον να πάρω την κυριαρχία στα χέρια μου εθνικά μέσα. Αυτοκριτική. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να το. Υπάρχει δηλαδή, βλέποντας εκ των υστέρων, συγγνώμη, να το πω, βλέποντας εκ των υστέρων λίγο το αποτέλεσμα και τον τρόπο με τον οποίο κύλησε αυτή η διαδικασία μέχρι να πάμε στις κάλπες, έχετε σκεφτεί αν εσείς ο ίδιος, ο Στέφανος Κασελάκης έκανε κάποιο λάθος, δηλαδή αν μήπως υπήρξε μια υπερεπένδυση σε αυτό που περιγράφηκε, δεν θέλω να υιοθετήσω απόλυτο τον όρο, αλλά περιγράφηκε ως lifestyle. Ναι, καλά, δεν λέω και κάτι που δεν έχετε ξανακούσει. Ναι. Ή μήπως ο εγκλωβισμός σας σε εισαγωγικά στην ατζέντα του πόθεν έσχες με την παρέλαση εκατομμυρίων και ακινήτων στις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, μήπως εσείς ως αρχηγός, γιατί ο αρχηγός βάζει τη σφραγίδα του στο αποτέλεσμα, κάνατε κάποιο λάθος? Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και έχω κάνει πάρα πολλά καλά. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχουμε αντέξει. Και είμαι περήφανος που δεν αλλάξαμε την πηξίδα μας. Βγάλαμε για πρώτη φορά θετική ατζέντα με φιλολαϊκές πολιτικές. Μας έλεγαν λεφτόδεντρα, τους έχω προκαλέσει τώρα ξεκάθαρα να πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να φέρουν όσους θέλουν οικονομέτρες, θέλουν να φέρουμε και έναν σύμβουλο από το εξωτερικό, ας φέρουν. Δεν είναι δυνατόν λεφτόδεντρα και λεφτόδεντρα προεκλογικά. Αν είχε βρει και μετά. Θα σα φωνάξω στην Επιτροπή, στη Βουλή, να δώσετε εξηγήσει. Αλλά επιστρέφω σε αυτό που λέω πριν. Κύριε Πρετεντέρη, δεν είναι δυνατόν να απαντώ μια ερώτηση και να με κόβετε στη μέση. Μα δεν με αφήνετε να την κάνω. Δεν έχω κάνει την ερώτηση. Απαντώ τη ερώτηση τη κυρία Τζίμα. Ωραία, απαντάτε στην κυρία Τζίμα. Πετε μου, μόλις τελειώσετε, παρακαλώ πολύ. Απαντήστε. Άρα είμαι πολύ περήφανο για το γεγονό ότι κάναμε μια καμπάνια. Η οποία για πρώτη φορά εδώ και καιρό για το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την εκλογή πέρυσι, παραδείγματος χάρη, έθεσε την ατζέντα. Το 28% δεν βγαίνει σε κενό αέρος. Βγαίνει από σκληρή αντιπολίτευση. Δεν έφερε εσείς, κύριε Κασελάκη. Η Νέα Δημοκρατία την έφερε. Γι' αυτό το λέω, επειδή είπατε μόλις ότι βάλαμε την ατζέντα. Τους είδατε ο Πρωθυπουργός στη διακαναλική του, η υπουργή του, ο κύριος Κέρτσος μετά τα απορριπαντικά με παρακολουθούσε που πήγαινα, μια γελοιότητα. Εγώ υποσχέθηκα στον κόσμο ότι θα το παρουσίαζα πριν από τις ευρωεκλογές. Εάν αυτό απόθεσε πολλούς ψηφοφόρους και από εμάς και από τη Νέα Δημοκρατία, πλέον είναι στο παρελθόν. Λοιπόν, πάρα πολύ που ένα κυβερνό κόμμα. Αντί... λάθος. Θεωρώ ότι το λάθος το οποίο. Δηλαδή, έχετε έναν αριστερό ψηφοφόρο στον οποίο απευθύνεστε. Αυτό το οποίο φάνηκε από τις μετρήσεις. Όχι, αυτό δεν ισχύει στο οποίο λέτε, γιατί πολύ απλά φάνηκε από τις λαϊκές συνοικίες ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά.
Εντάξει, και χτίζουμε. Ναι. Άρα ο κόσμος ξέρει ότι δεν θα τον προδώσω σε αυτό. Αυτό το οποίο πιστεύω έκανε είναι ότι απλά άφησε μια άσχημη γεύση για την πολιτική στη χώρα στον κόσμο, γιατί σου λέει καλά, με αυτό ασχολείστε τώρα όλοι σας, φτάνει πλέον. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα δεν μπορούσε να απαντήσει για την ακρίβεια και για τη φορολογία που έχουμε προτείνει και για όλα τα άλλα ζητήματα και ασχολήθηκε σε δολοφονία, με δολοφονία χαρακτήρα, του ήρθε μπούμεραν. Άρα λοιπόν τώρα, γέγονε, δεν πέτυχαν στη δολοφονία χαρακτήρα. Στέκομαι όρθιος, το κόμμα μας έκανε μια καμπάνια με απολύτως διαφανείς όρους. Ακόμα αναμένουμε τη ρύθμιση χρέους της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε. Δεν ήταν διαφανείς οι όροι της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Οι μαθηματικά, πιστεύω, είναι ελάχιστες έως μηδενικές οι πιθανότητες τα κονδύλια της Νέας Δημοκρατίας να υπαρκούν για τα έξοδά της. Ακόμα και για την διαδικτυακή. Δείτε τη διαδικτυακή καμπάνια. Ξέρετε. Δείτε τι έχουν ξέψει στο Google. Okay, λοιπόν. Πώς να το ξέρει η τέλειωση απάντηση να ρωτήσω κι εγώ. Παρακαλώ. Αν ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πέρσι το Σεπτέμβριο παρουσιαστήκατε σε όλους μας με το, πώς να το πω, με την υπόσχεση, τη δέσμευση ότι θα νικήσετε το Μητσοτάκη και ότι μπορείτε να το κάνετε. Τέσσερις μήνες μετά έγινε και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν όλα αυτά που συνέβησαν, είπατε ότι θα γίνετε πρωθυπουργός στις άλλες εκλογές. Μετά τις εκλογές αυτές, είπατε δεύτερη ερώτηση, θα μείνετε και δύο θητείες πρωθυπουργός. Και προχθές, όπως το διάβασα προηγουμένως στη δήλωση, είπατε ότι θα βγείτε και πρώτος και σε αυτές τις εκλογές, από τώρα δηλαδή. Αυτά όλα τα βλέπετε να υλοποιούνται. Πάλι διαστρεβλώνετε αυτό το οποίο έχω πει. Όχι, τις δηλώσεις διάβασα. Όχι, διαστρεβλώνετε. Όχι, διάβασα τις δηλώσεις. Γιατί εγώ δεν είπα ότι σε αυτές τις προεκλογές θα βγούμε πρώτοι. Downtown 25ου. Downtown 25ου είναι εφικτό ακόμα να κόψουμε το νήμα πρώτοι. Ναι, ελληνικά ξέρω. Ωραία, ξέρω άλλο εφικτό και άλλο ότι δεσμεύομαι ότι θα είμαστε. Δεσμεύομαι ότι είμαστε υπουργεία. Ωραία. Άρα λοιπόν, όντως διαστρεβλώστε αυτό που έλεγα. Όχι, κάνετε λάθος. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ελληνικά μας δεν είναι ίδια, φαίνεται. Δεν διαστρεβλώνω. Είπα αυτό το οποίο είπα, το οποίο δεν αναφέρεται στην εκλογή. Άλλο το τι είναι εφικτό και άλλο το τι πιστεύω και λέω ξεκάθαρα ότι πιστεύω ότι θα γίνει. Λοιπόν, λέω ξεκάθαρα ότι πιστεύω ότι θα κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναι. Το πρώτο βήμα έγινε. Μίκρινε η διαφορά μεταξύ του πρώτου κόμματος και του δεύτερου κόμματος. Με έναν τρόπο πολύ συνταρακτικό, θα έλεγα. Μην ξεχνάμε, ήμασταν 41 με 18. Κύριε Πρόεδρε, θα κερδίσετε τις επόμενες εκλογές ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ή ως αρχηγός πια ενός. Κύριε Πρεδεντέρη, για να, επειδή αναφερθήκατε και στα ελληνικά μου, είμαι πολύ περήφανος ότι 21 χρόνια στο εσωτερικό δούλεψα και διέπρεψα και ότι έχω γυρίσει στην πατρίδα μου να προσφέρω χωρίς να έχω πάρει ένα ευρώ. Και ούτε να θέλω να αποδημόσω χρήμα, ούτε να θέλω να πλουτίσω στις πλάτες του ελληνικού λαού. Το δέχομαι και χαίρομαι. Με μεγάλη χαρά να με διορθώσει όποιος θέλει στα ελληνικά μου, στο εξωτερικό και στα γαλλικά και στα γερμανικά και στα αγγλικά και στα ισπανικά. Ο ελληνικός λαός, θα ξέρει, τον εκπροσωπήσω άρτια. Να πάμε παρακάτω, πάμε αν παρακάτω. Θέλετε. Είπατε λοιπόν ότι. Δεν έλαβε την ερώτηση που είπες. Ποιανού κόμματος. Ευχαριστώ για την οδηγία. Θα την κάνω αμέσως την ερώτηση. Αυτή η συνέντευξη δεν πρέπει να είναι ζωντανή. Δεν θα την άφηνα έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να την μοντάρουμε, νομίζω. Γιατί δεν μοντάρουμε συνέντευξη. Εδώ, το ξέρω, το ξέρω. Και το ξέρετε και είναι και προς τιμήν σας γιατί έχετε δεχτεί ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έχει έρθει εδώ ποτέ. Έχουμε κάνει συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πριν πόσα χρόνια. Ένα χρόνο, μισή. Δεν πάει. Εδώ γιατί δεν έχει έρθει ζωντανά. Κύριε Κασελάκη, τώρα αυτό είναι το ζήτημά σας. Αλήθεια. Όχι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Είπατε λοιπόν ότι θα κερδίσετε, ότι ο στόχος παραμένει να κερδίσετε τις επόμενες εκλογές και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό σκοπεύετε να το κάνετε ή πιστεύετε ότι θα το κάνετε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή ως επικεφαλής πια ενός άλλου, θα το πω κόμμα τώρα για την οικονομία των πραγμάτων, γιατί δεν ξέρουμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα, το οποίο μπορεί και να έχει ενσωματώσει και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Γιατί νωρίτερα σας άκουσα στη Βουλή, είπατε αν φτάσουν εκεί τα πράγματα. Εγώ θα κατέβω και θα είμαι υποψήφιος. Θα σας πω κάτι το οποίο έχω μάθει από την επιχειρηματική μου σταδιοδρομία και κάτι το οποίο έχω μάθει από την πολιτική μου σταδιοδρομία. Από την επιχειρηματική μου σταδιοδρομία έχω μάθει ότι πρέπει να παίρνεις αποφάσεις βάσει δεδομένων και όχι υποθέσεων. Βάσει των παραγόντων που μπορείς να ελέγξεις και όχι βάσει εκείνων που δεν είναι υπό τον έλεγχό σου. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ελέγξω τι πρόθεση έχει ο υπόλοιπος προοδευτικός
κόσμος. Mm-hmm. Υπάρχουν και πολλές... Εσείς πάντως θα είστε εκεί αν συμβεί θα, αυτό, θα εξηγήσω. Εδώ. Λίγη υπομονή. Όχι, θα δείτε, θα απαντήσω σε όλα. Γιατί ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Γι' αυτό το, επειδή εσείς δεν το ξέρετε και σωστά, προσπαθώ να, για να σας ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότερα ωραία πράγματα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βασιστούμε σε προθέσεις άλλων, σε προσωπικές ατζέντες που υπάρχουν στην πολιτική, εμείς mm-hmm πρέπει να προχωρήσουμε στο να κάνουμε το κόμμα μας ελκυστικό, ευέλικτο, γειωμένο. Όλα αυτά τα οποία ανέφερα σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό προχωράμε. Αυτό κάνουμε. Το άλλο πράγμα που έχω μάθει από την πολιτική μου σταδιοδρομία είναι ότι πάντα να επενδύεις στη βάση. Πάντα να επενδύεις στην κοινωνία. Και αν επενδύσεις στην κοινωνία, δεν θα κάνεις λάθος. Μπορεί να κάνεις λάθη στην καθημερινότητά σου. Άρα λοιπόν θα δώσουμε κάθε δυνατότητα στην κοινωνία να μιλήσει. Συμφωνίες κορυφής δεν θα γίνουν. Άρα προχωράτε μόνοι σας και αν ακολουθήσει η κοινωνία. Προχωράμε μόνοι μας με ένα ανοιχτό μυαλό, με ανοιχτή καρδιά και με ανοιχτές πόρτες. Ναι. Για απαξιωμένες. Και όπως σας είπα, ότι εάν είναι η κοινωνία να αποφασίσει ότι θέλει ένα μεγαλύτερο σχήμα μόνη της, η κοινωνία το οποίο αυτό, απέναντι στην δεξιά πολιτική, τότε προφανώς πρέπει ο ηγέτης αυτού του σχήματος, θεωρητικά, σε αυτό το σενάριο, να έχει νοημοποίηση από το λαό. Άρα θα κατέβετε, ακόμα και αν χρειαστεί να κατέβετε, απέναντι, τώρα, ας πούμε, στον Νίκο Ανδρουλάκη. Λέω εγώ τώρα πρόσωπα, κάνω name dropping. Δεν χρειάζεται να πω σε αυτό το σενάριο. Σας λέω, ένα θεωρητικό σενάριο, επειδή πολλοί πίσω από κλειστές πόρτες σε διάζουν. Ποιος το κάνει αυτό? Υπήρξε ένα δημοσίευμα πάει μια καρέκλα από εκείνον στον άλλον. Ο κόσμος τα έχει συγχαθεί αυτά. Πιστεύετε ότι η ηγεσία του Πασόκ είναι σε κάποια μυστική συνεννόηση με τη Νέα Αριστερά, κύριε Πρόεδρε? Με ρωτήσετε για Πασόκ και Νέα Αριστερά. Έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πολλά. Θέλω να σχολιάσω επί τούτου κάτι παραπάνω, πέρα από το να πω ότι θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά πρέπει να επιστρέψει τις έδρες της. Mm-hmm. Είχε μία ευκαιρία να αποδείξει την απήγησή της. Τώρα μιλάμε εδώ πέρα για σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εντάξει, το οποίο είχε συνταχθεί απέναντί μου στις κομματικές εκλογές. Mm-hmm. Κέρδισα δίκαια από τη βάση του κόμματος. Πολιτικά, μισό λεπτό να τελειώσω, δεν μπορώ. Δώστε μου 20 δευτερόλεπτα να τελειώνω την πρότασή μου. Προσπάθησα ειλικρινά να μπορούμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Θεωρείτε ανήθικο αυτό που έκαναν, κύριε Κασελάκη? Αυτό το λέει η κυρία Αναγνωστοπούλη, η Αναγνωστοπούλη η ίδια, η οποία λέει, έλεγε πριν από ένα χρόνο τον κύριο Γεωργούλη, έλεγε ότι θεωρεί ότι είναι ανήθικο να κρατάς mm-hmm την έδρα, γιατί εκλέγεσαι με τη σημαία ενός κόμματος. Σήμερα λοιπόν ξέρουμε, μετά από αυτή τη διάσπαση και από τις εκλογές που περάσαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα έχει πολύ μεγάλες δυνάμεις. Παρόλα αυτά, στο παρελθόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεχτεί τον κύριο Κουρουπλή με την έδρα από το Πασόκ. Ράνια, σε παρακαλώ. Το είχε δεχτεί την κυρία Σακοράφα επίσης. Είπατε ότι ο Τσίπρας δεν θα ανακατευθεί καθόλου. Και δεν θα σας αμφισβητήσει τις εκλογές. Το έχετε πει πριν από ένα μήνα. Ότι δεν θα σε ανακατευθεί μετά τις εκλογές και δεν θα σε αμφισβητήσει. Το ανακατευτεί δεν ξέρω αν το είπα, αλλά φράση, ότι αυτό το οποίο είπα ήταν ότι ο ίδιος μου είχε πει ότι δεν επιθυμούσε να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Αυτό μου μετά είπατε. Νομίζω, και μάλιστα να σας πω κάτι, αυτό είναι και λογικό. Διότι κανείς δεν τον όθησε στο να παραιτηθεί. Μόνος του ήθελε να φέρει την ανανέωση. Σωστό. Εάν επιθυμούσε να μείνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα έμενε. Όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ του είχα πει τότε, πριν από ένα χρόνο, ότι είμαι μέσα να τα αλλάξουμε όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήξερε ότι ήμουν στρατιώτης. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κατέβει για την ηγεσία αυτού του νέου σχήματος της κέντροαριστεράς και θα κατεβαίνατε απέναντί του υποψήφιος, κύριε Κασελάκη? Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα σενάρια θα γράφονται και θα γράφονται. Εγώ αυτό που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που κυβέρνησε έντιμα τη χώρα. Άρα μπορεί, δικαιούται. Έχτισε. Όλοι οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται. Mm-hmm. Αυτό που σας λέω εγώ είναι ότι προσωπικά θα συνεχίσω να κάνω αυτό που ξέρω ότι έχει ανάγκη η κοινωνία, να έχει ένα κόμμα ανεξάρτητο, φιλολαϊκό, φιλεργατικό, φιλοευρωπαϊκό. Όχι την συνεργασία που θα κάνει τώρα η δεξιά με την ακροδεξιά. Λοιπόν, και ένα κόμμα το οποίο θα πάρει στάσεις που είναι ηθικές στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Για την Παλαιστίνη αναφερθήκατε πριν. Mm-hmm. Ναι, λέγατε πριν έρθω για το στίγμα, είναι στίγμα προϋπόθεση και το καθεξής. Δεν μπορώ προσωπικά να είμαι πρόεδρος ενός κόμματος που δεν στέκεται στο πλευρό
ενός λαού. Εντάξει, που αυτή τη στιγμή δολοφονείται. Αυτό αφορά εσάς. Άρα σας λέω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν, στα οποία δεν χωρούν εκπτώσεις. Ωραία, να μία από σένα και μία από μένα. Σήμερα διάβαζα για Καθημερινή μια δήλωση. Μου είχε διαφύγει ο φιλολογής. Είπατε ότι δεν θα κατέβει Μητσοτάκης στις άλλες εκλογές. Ναι, δεν θεωρώ ότι θα έχει. Το έχει ως πληροφορία, θέλω να πω. Όχι, μια βέβαια, δεν είμαι στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη. Να τη θέσει με εκείνον, δεν έχω Predator εγώ στα τηλέφωνα των άλλων. Είναι. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο συνέβη σε αυτές τις εκλογές είναι μία αναστρέψιμο για τον ίδιο. Και γι' αυτό που σας είπα πριν, και δεν τέλειωσα την πρότασή μου στην αρχή, για τον ανασχηματισμό. Για να μπορεί να πετύχει αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να κάνει μία στροφή 180 μοίρες στις βασικές πολιτικές της. Στο παραδείγματος χάρη στην εσχροκέρδεια στις τράπεζες, στη μείωση του ΦΠΑ, στα βασικά αγαθά, στην εσχροκέρδεια στο ρεύμα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν θα το κάνει αυτό, πάει να πει ότι θα έχει φτωχοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Το οποίο πάει να πει ότι τότε θα πρέπει εμείς να αναλάβουμε την ταινία της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, την επόμενη εβδομάδα θα είναι η πρώτη εκδήλωση του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα. Γνωρίζω ότι έχετε λάβει πρόσκληση, όπως νομίζω και ο Πρωθυπουργός, όπως η αρχηγή κομμάτων, πολλοί κόσμος πολιτικός. Θα πάτε? Φυσικά θα σκοπεύω να πάω. Κοιτάμε και το πρόγραμμά μου, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα αυτή τη στιγμή στον αέρα, αλλά προφανώς είστε παρόν. Έχω σκοπό να είμαι παρόν και επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει. Θα μιλήσετε δηλαδή εκεί ή θα πάτε απλώς? Δεν θα μιλήσετε? Όχι. Δεν σας ζητήθηκε να μιλήσετε στο συνέδριο? Όχι, και ούτως ή άλλως δεν θα μιλούσα. Διότι δεν είναι σωστό σε ένα Ινστιτούτο που φέρει το όνομά του και που έχει έναν σκοπό, έναν στόχο πολύ μεγαλύτερο από τα εσωτερικά μας εντός της Ελλάδας, να το πολιτικοποιήσουμε με μια δική μου ομιλία. Άρα. Δεν είναι εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Είναι εκδήλωση ενός πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει αφήσει μια παρακαταθήκη. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί λάθη, αλλά έχει αφήσει και μια παρακαταθήκη. Από το μαξιλάρι μέχρι τις πρέσπες, οι οποίες δυστυχώς για άλλη μια φορά μας χτύπησαν στη Μακεδονία. Αλλά τουλάχιστον υπήρξαμε έντιμοι προς τον ελληνικό λαό. Κύριε Κασαλάκη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πολύ.